τι θα γίνει, θα δούμε. Είναι η Πατμόν να συμβούν πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή όλη η περιοχή είναι ένα καζάνι που βράζει. Και δεν ξέρουμε πού θα σκάσει. Και δεν ξέρουμε πού θα κάνει τον πάμε. Δεν ξέρουμε να σκάσει και δεν ξέρουμε και τι έχουν αποφασίσει. Και ανάλογα με αυτά που θα αποφασίσουν και τι θα υπερισχύσουν. Αν τρυπήσουν οι Τούρκοι, αν τους αφήσουμε να τρυπήσουν, θα γίνει πολύ μεγάλο σεισμός. Όχι σεισμός, σεισμός θα γίνει μεγάλο σεισμός. Σεισμός, κανονικός σεισμός θα γίνει. Σε αυτό που έγινε εκεί πέρα. Από την απορρόφηση των... Από την κακή και από την αδεξιότητα. Α, δεν που θα γίνει όποιος τρυπήσει την ΑΟΣ. Όχι, αυτή επειδή είναι και... Θα γίνει ζημιά εκεί. Καλά, έχουμε ξένους τελευταίους, Ιταλούς τελευταίους και Άγγλοι. Θα γίνει ζημιά, ακούσατε σας πω. Και θα γίνει σεισμός μεγάλο. Στην Κύπρο μιλάμε κοντά. Ανάμεσα σε εμάς και θα κουνηθεί η Κρήτη, τα νησιά τα που είναι κοντά γύρω θα... Αιγαίο έχει 2-3 γραμμές. Μα δεν το συζητάμε. Αιγαίο, τα νησιά, αλλά έχει Κρήτη, λέει, όχι έχει διαμονή. Όχι τις σεισμογενείς γραμμές. Σου λέει για θα τραβήξουν απότομα μεγάλο όγκο. Θα κάνουν ζημιά γιατί αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν θα είναι δια της βίας και γρήγορα να τρυπήσουν ώστε να έχουν αποτέλεσμα. Και αυτό θα είναι βίαιη η κατάσταση που θα δημιουργήσουν κάτω. Το υπέδαφος εκεί δεν θα γίνει. Το υπέδαφος κάτω, ειδικά το σημείο αυτό που θα πάνε, γιατί θα πάνε να τρυπήσουν στην Καρπάθο. Βόρεια στην Καρπάθο. Mm. Ανατολικά της Καρπάθου θα πάνε. Βόρεια είναι στην Κρήτη. Τόξο της... Αυτό που έχουν βάλει, που, για αυτό που βάλανε εκεί. Και θα πάνε εκεί να τρυπήσουν. Κατάλαβες. Και θα πάνε να χτυπήσουν εκεί. Και θα, αυτή η ζημιά που θα γίνει εκεί πέρα θα γίνει ζημιά μεγάλη. Εν τω μεταξύ εκεί πέρα είναι μίσηρος, είναι νησιά τα οποία έχουν σεισμική δραστηριότητα πανάρχαιη και πολύ ισχυρή. Οπότε μπορεί να ξυπνήσει και... Είναι σίγουρο ότι θα ξυπνήσει. Θα κάνουν ζημιά αυτή εκεί. Αυτοί πάνε για ζημιά. Γιατί το σεισμός που είχε γίνει και... Πού ήταν τα... Ήταν τα παιδιά της... Σαντορίνη, πώς κατατιμήθηκε και έκανε ολόκληρο. Άλλο είναι, αυτό είναι έτοιμο. Άλλοι από αυτοί που είναι έτοιμοι είναι, βρίσκεται πλέον σε κατάσταση κορεσμού το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Έχει κορεστεί. Και πάμε για εκτόνωση. Πάει για εκτόνωση. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να είναι μαλακιά, να είναι μαλακό. Δηλαδή, το καλό που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Σαντορίνη και δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα, ξερνάει λίγο-λίγο και ξερνάει γύρω-γύρω. Και έχει και τον κρατήρα στη μέση, το μικρό που βγάζει. Ναι, γίνεται, το έχω δει από εδώ πέρα την πλαγιά, στην Έθνα, που λίγο-λίγο βγάζει και όταν το βγάζει πηγαίνουμε και το βλέπαμε. Μια φορά είχε πάει. Και όταν είχαμε πάει στη Σαντορίνη, δεν έβγαλε τον μπροστινό μας. Ωραία, δεν στο πω. Μου λέγε, και έπαιρνε ένα σύμφα και μετά κάθισε. Αλλά αρκετό, πολύ μεγάλο, αφού ήταν και έπαιξε όλη... Και εκτονώνεται και γύρω-γύρω, κάτω. Κάτω. Βέβαια. Κάτω. Γιατί βρίσκουν ψάρια ψόφια. Και έχει αρχίσει εκτόνωση και κάτω. Αυτό είναι κακό σημάδι. Καλό γιατί εκτονώνεται, κακό γιατί σημαίνει κορεσμό. Κακό, γιατί δείχνει ότι ο κορεσμός είναι μεγάλο. Εντάξει, θα δούμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Δηλαδή πιστεύεις ότι το 20 θα έχει κοσμοϊστορικά γεγονότα. Ναι, θα έχουμε νέα θέματα. 20 και 21 είναι. Από 20 μέχρι το 24 θα έχουμε θέματα. Τέτοια, γεωφυσικά. Γιατί κουνιέται, έχει αρχίσει και κουνιέται και τρέχει γρήγορα. Ναι, είπες από το... Αρνά και κουνιέται και φεύγει. Και θα φτάσει στη δεύτερη θέση. Όχι, στην πρώτη, εκεί. Η δεύτερη, η δεύτερη θέση που... Αργεί για τη δεύτερη θέση. Mm. Αυτό θα ολοκληρωθεί γύρω στο 24. Αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι το 36. Θα ολοκληρωθεί. Και από το 36 και μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν θα συνεχίσει ή αν θα συνεχίσει ή αν θα μείνει σταθερό. 36, 20, συν 16 χρόνια από σήμερα, 80 χρόνια. Καλά, εντάξει. Εντάξει, αυτό που θα είμαστε. Εμείς θα είμαστε αυτό που θα είμαστε. Λέει τίποτα. Για τους υπόλοιπους είναι το θέμα.
για τους υπόλοιπους. Και λέμε, και να το... σε ποια χώρα ναι. έχουμε νερό τόσο πολύ. Ευγειαλόμενα να πίνουν όλοι. Mm-hmm. Εδώ η Ιταλία δίπλα μας πούμε, με παρόμοιο γεωφυσικό αυτό, γιατί πίνουν όλοι ευγειαλόμενο νερό. Δεν πίνουν χύμα νερό. Έχουν πρόβλημα. Τον έδωμο του 12 είχες πει. Ναι. Ξεκίνησε. Ναι, ναι. Θα ολοκληρωθεί. 7 όχι τον 7ο του 12. Α, 7 πρώτου, πρώτου του 13. Α, τότε κάτι έγινε τον 7ο. Α, ήρθε ο πλανητίσκος της Αθηνάς. Έτσι ακριβώς. 7ος του 12. Ναι, ναι. Η μετακίνηση των πόλων άρχισε 7 πρώτου του 13. Ναι, ναι. 7 πρώτου του 17. Άρχισε η μετακίνηση του άξονα. 7 πρώτου του 17 ήταν η μεγάλη κίνηση που έκανε, η πρώτη μεγάλη κίνηση, το πρώτο πίδημα, το πρώτο γκάπ που έκανε. Αυτό... Α, 5 πρώτου άρχισε η ταλάντωση στον πόλο. Ναι, ναι. Και 7 πρώτου άρχισε η μεγάλη μετακίνηση. Έτσι ακριβώς. Θα ολοκληρωθεί, είπε, το 36. Το 36. Ε? Μέχρι τότε θα μείνει και η Αθηνά εδώ. Για μας α, είναι ναι. χρόνια πολλά, αλλά για τον άχρονο χρόνο είναι... Για εκεί δεν λέει τίποτα. 2036. Α, και ο πλανητίσκος θα μείνει έως το 36. Ναι, θα μείνει γιατί φυλάει το ΕΜΠΑ ΕΒΓΑ, γιατί είναι επικίνδυνο το ΕΜΠΑ ΕΒΓΑ. Ήρθε τον 7ο του 12, θα μείνει... Από τον Νότιο Πόλο. Όχι τον Νότιο, νότιο δεν μπαίνει κανένας. Τον Νότιος είναι κλειστός. Ο Βόρειος, το Βόρειο. Έχει γίνει Νότιος με την Τούμπα. Το Βόρειο μπαίνει. Θα μείνει μέχρι το 2000. Και φυλάει να μην, να μην κάνουμε... Έχουμε φορήσει και βιβλίο. Εμείς είμαστε μέσα και να βγούμε και α, πάμε. Και έχουμε αναπτύξει πολύ, δεν το ξέρεις εδώ. Έχουν βγάλει βιβλίο. Ναι, βγάζουν διάφορα. Και ήθελα να σε ρωτήσω από τότε που το πες. Το είχα ξεχάσει και ήθελα να σε ρωτήσω μέχρι πότε. Και το πες ναι, τώρα, οπότε... Ναι. Πάμε. Ναι. Μάλιστα. Το 16 το κάναμε την προηγούμενη, έχω το 17. Το 17 σήμερα, ναι. Ναι. Λοιπόν, το 17 θα μας, θα εξηγήσουμε πραγματάκια... Και σήμερα έχουμε 13, ε. Ναι, θα εξηγήσουμε λίγο διαφορετικά πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εδώ, έχουμε το κλαδιό του πιάνου. Έχει άλλαξε το πιάνο το 17ο και τον 20ο. Ναι, άλλαξε. Τον 16ο και τον 17ο αιώνα ναι. θεωρούσαν την κλίμακα ότι πρέπει να ξεκινάει από πολλά. Και το πιάνο ξεκίναγε από πολλά. Από πολλά. Ακόμα τα πιάνα αριστερά στα μπάσα ξεκινάνε από πολλά. Ακόμα και σήμερα. Εδώ είναι μπάσα ή πρίμα. Εδώ, το, η διέστηση είναι πρίμα δεξιά. Έτσι α, όπως πάει δεξιά, όπως το βλέπεις δεξιά, είναι διέστηση έχω, είναι πρίμα. Πρίμα. Και αριστερά είναι μπάσα. Ωραία. Πάντα στο πιάνο, έτσι όπως το κοιτάμε. Έτσι όπως το κοιτάμε, αριστερά μας. Στο αριστερό χέρι είναι τα μπάσα και στο δεξί είναι το πρίμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στον 16ο και τον 17ο αιώνα η θεωρία ήταν λα. Και έλεγαν ότι το λα είναι η πρώτη νότα σε κοσμικό επίπεδο. Ο λόγος που το έλεγαν αυτό είναι ότι ήδη στον 17ο αιώνα είχε γίνει η αλλαγή της θεωρίας της μουσικής από την αρχαία ελληνική στην νεότερη μορφή της. 17ος και 17ος είναι μπαρό προς αναγέννηση, πάμε. Έτσι. Και έχουμε τώρα αυτή την προσέγγιση. Άλλαξαν τους ήχους και είπαν ότι αυτοί πήραν το α, το λα, το α και το σημειώνουν το λα με α πλέον και σήμερα από τότε πήραν το α και το ονόμασαν λα. Αφού το ονόμασαν λα
έπρεπε να αλλάξουν και τα πάντα. Αχ, άφησα τις έβγαλα φωτοτυπία και τις άφησα στους. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν θα πει ο κόσμος, δεν. Τις άφησα πάνω στο φωτοτυπικό. Δεν πειράζει. Δεν το βοηθάεις. Να αποκτήσει κι άλλες. Έτσι είναι. Του βγάλα φωτοτυπία αυτό, για να το ξαναγράφει και τα ψάχνει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι. Βαφτίσανε το ψάρι κρέας, δηλαδή. Το ίδιο κάνανε και οι Βυζαντινοί. Μόνο που οι Βυζαντινοί δεν το ονόμασαν λα, το ονόμασαν ρε. Την ίδια νότα. Την ίδια νότα. Τον ίδιο ήχο. Τον ίδιο ήχο. Ρε ο ένας, λα ο άλλος. Και εκεί βασίστηκε ο διαχωρισμός των δύο εκκλησιών. Σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά μιλάμε. Ο ένας έλεγε «πα», «ρε» δηλαδή, και ο άλλος έλεγε «λα», «αλφα». Και το «λα»… Πότε γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται, είναι τον 16ο. Αυτό με 17ο, ναι, πότε γίνεται το... Πρώτα το έκανε το 400 το έκανε ο Θεοδόσιος, το καλύτερο παιδί. Mm. Λοιπόν, το ονομάζει ρε και λέει ότι εγώ από σήμερα, στην θεωρία της μουσικής, δεν θα κατεβαίνω όπως κατέβαιναν στην αρχαία Ελλάδα, σύμφωνα με το φυσικό νόμο, γιατί ο φυσικός νόμος είναι κατιούσης μορφής. Όταν πετάξουμε ένα βασαλάκι στη λίμνη, οι κύκλοι δεν πάνε προς τα μέσα, πάνε προς τα έξω. Κατά συνέπεια, οι ήχοι δεν θα πάνε ποτέ προς τα μέσα. Όταν παράγονται, προς τα έξω φεύγουν. Και λέει ότι από σήμερα το ονομάζουμε ρε και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε την κλίμακα. Το ίδιο έκανε και ο Πάπας αργότερα, τον 16ο αιώνα. Κοιτάξτε, μετά από... Ο Πάπας το κάνει το 16ο. Μετά, το λα το κάνει ο Πάπας μετά. Α, μάλιστα. Λοιπόν, δημιουργεί το Βυζάντιο αυτήν την κλίμακα και την ονομάζει πλέον ρε, πα, βου, γα, δι και ζω, νι. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα. Το νι είναι το ήτα, έτσι, νι, με νι, μπροστά. Άλλες νότες παρέμεναν, το πρώτο τους γράμμα παρέμενε όπως το αρχαίο ελληνικό και άλλες γινόταν δεύτερο. Δηλαδή στο πα έμεινε το αλφα και πρόσθεσαν ένα πι μπροστά. Στο βου έμεινε το βι πρώτα και μετά βάλανε το βου, το ου. Έτσι, στο γα, παβού γα, μένει το γάμα και βάζουν ένα αλφα δίπλα. Και λέμε παβού γα, δι, πρόσεξέ με, πα, ρε, μη, φα. Το γα είναι το φα, το αλφα, το κρατάνε, το ξαναβάζουν δίπλα στο γάμα. Γιατί απαγορεύεται από τον νόμο να μην πεις τι έχεις κάνει. Πρέπει να το πεις αυτό που έχεις κάνει. Γιατί ο νόμος, όταν θα πας επάνω, θα είναι αμήλυπτος. Ενώ έτσι θα έχεις ένα ελαφρυντικό. Θα πεις εγώ το έκανα. Αυτός είναι ο νόμος. Και γι' αυτό τα κάνουν διφορούμενα. Τα κάνουν encrypto. Και τα έχουμε πει και δεν το έχουμε πει. Ναι, και το είπαμε και δεν το είπαμε. Mm. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε πα, βου, γα, είναι το φα και σου λέει, εγώ το έχω κρυπτογραφημένο το φα. Εγώ στο λέω ότι είναι φα αυτό, με το αλφα. Κακώς δεν το κατάλαβες. Ναι, κακώς δεν το κατάλαβες, αλλά έχω βάλει το γάμα μπροστά. Και το ρε πώς δεν το κατάλαβα. Το ρε είναι η αλλαγή που έχουν κάνει. Σου λέει πα, είναι ρε το πι. Και όλα αυτά γιατί, για να δημιουργήσουν τη δυσαρμονία. Για να δημιουργήσουν σιγά σιγά την διολίσθηση της διπλής ταλάντωσης στον πλανήτη. Και η διπλή ταλάντωση...
Ποια είναι η διπλή ταλάντωση του πλανήτη? Θα σας εξηγήσω. Mm. Είναι η ταλάντωση, η ομοιογενής ταλάντωση, ο φυσικός νόμος, δηλαδή ο νόμος των σφαιρών που παράγεται στην επιφάνεια και στο εσωτερικό της γης. Η ίδια η γη δηλαδή ταλαντώνεται με το δικό της, με την ειδική της ιδιοσυχνότητα. Λοιπόν, η γη ταλαντώνεται με τη δική της ιδιοσυχνότητα. Με την δική της ιδιοσυχνότητα. Είναι έτσι. Ναι. Παράγει ήχο. Έρχονται αυτοί τώρα. Ένα-ένα. Ναι. Η γη ταλαντώνεται με τη δική της ιδιοσυχνότητα. Ναι. Διπλή ταλάντωση της γης είναι αυτό. Άλλο της επιφάνειας, άλλο το κάτω. Όχι. Η διπλή ταλάντωση της γης είναι άλλη οικογένεια συχνοτήτων που παράγει η γη και το ηλιακό σύστημα, έχουν, ανήκουν στην ίδια οικογένεια συχνοτήτων. Ωραία. Αυτή η συχνότητα που παράγουν, η οποία είναι το 440, ανήκει σε άλλη οικογένεια συχνοτήτων. Και όχι στο ηλιακό σύστημα, αλλά ούτε και στον γαλαξία. Ανήκει κάπου αλλού, δεν ξέρουμε πού. Είναι 8 κύκλους πιο γρήγοροι από την συχνότητα, από την κυματομορφή του ηλιακού συστήματος, του γαλαξία, και της γης. Ανήκουν στην οικογένεια αυτή του 432. Αυτό συμβατάει με την συχνότητα του... Όχι συμβατά όμως με το 440. Και εσύ ποιες συχνότητες της γης δεν κατάλαβα. Η οποία είναι στο εσωτερικό της. Κάτω από την επιφάνεια. Κάτω από την επιφάνεια, μέσα στο εσωτερικό της. Στην κοιλότητά της, που είναι στην επιφάνειά της. Αυτό είναι ο προηγούμενος που είπες, γι' αυτό εδώ πέρα. Ακριβώς. Στην επιφάνεια τώρα... Συγγνώμη. Αυτό είναι το συμβατό, είναι το 432. 432, το συμβατό. Ωραία. Ακριβώς. Συμβατό με το ηλιακό σύστημα. Ακριβώς. Το 432 πώς γίνεται? Και το γαλαξία. Το 432 είναι η συχνότητα. Είναι η συχνότητα. Την οποία θα τη δούμε εδώ. Πώς είναι. Αυτή η συχνότητα είναι η κυματομορφή 432. Αυτή η κυματομορφή έχει μια οικογένεια από ήχους. Μια κλίμακα ολόκληρη. Η οποία είναι όλες οι νότες. Και οι 12 ήχοι. Ή και οι 108 ήχοι, να το πω έτσι πιο χοντρά και πιο συνολικά, όπως είχαμε στην Αρχαία Ελλάδα. 108 ήχους είχαμε στην Αρχαία Ελλάδα. Και το ονομάζουμε πλέον ρε. Έτσι. Ενώ ο Πάπας. Ο Πάπας το πελά. Ρε στην επιφάνεια. Και αρχίζει, πλέον το ρε αυτό. Πα ονομάζεται. Το ονομάζουν πα. Ναι. Και αρχίζει αυτό. Μέσα στο εσωτερικό. Ακόμα δεν έχουν πειράξει συχνότητα. Α. Απλά κάνανε την αλλαγή. Και αντί να την κατεβαίνουν και να λέμε φα, μη, ρε, ντο, σι, λα, σολ, είπανε τέλος πια και λέμε ρε, μη, φα, σολ, λα. Ανάποδα. Γυρίσανε την κλίμακα ανάποδα. Ωραία. Λένε ρε στην επιφάνεια και γυρίζουν την κλίμακα... Ανάποδα και αρχίζουν πλέον να διδάσκουν ρε. Τον ίδιο ήχο όμως. Με ανάποδη κίνηση. Δηλαδή, βλέπετε εδώ τώρα. Το πιάνο εδώ ανεβαίνει. Ενώ εδώ κατεβαίνει. Στην αρχαιότητα κατέβαινε. Δηλαδή, κατέβαινε. Και αυτοί το κάνανε να ανεβαίνει. Δηλαδή αυτό που λέμε το ρε μη φα σολ. Ακριβώς. Αυτό κάνανε. Ωραία. Αυτό όμως τι προβλήματα δημιουργεί? Δημιουργεί τα εξής προβλήματα. Αντιβαίνει την νοοτροπία της σκέψης. Γιατί είπες ότι οι κύκλοι με το πετάμε το τέτοιο ανοίγουν. Αυτό δεν είναι το ρε μη φα. Ναι, αυτό είναι κατεβαίνω. Και έχεις νοητικά και χώρο και χρόνο και να σκεφτείς και να αντιδράσεις. Ενώ το ντο, ρε, μη, φα δεν μεγαλώνουνε. Όχι, μικραίνουνε και οι ταλαντώσεις του εγκεφάλου μικραίνουνε, δεν προλαβαίνεις ούτε να σκεφτείς ούτε να λύσεις πρόβλημα. Πότε μπορείς, από όταν αρχίζει τέλειες προγόνος, πώς μεγαλώνουνε? Μεγαλώνουνε όταν πετάξουμε το βατσαλάκι, ναι, ανοίγουμε. Ναι, ναι. Και όταν έχουμε στην διδασκαλία μας και λέμε ότι δεν ανεβαίνουμε την κλίμακα, την κατεβαίνουμε, αρχίζει. Γιατί? Ο νους όταν
αρχίζουμε και διδάσκουμε τους ήχους, τους διδάσκουμε κατεβαίνοντας. Γιατί κατεβαίνοντας έχουμε να κάνουμε με το χωροχρονικό συνεχές και μας αποδίδεται η ταυτότητα της Ιεράς Τετρακτής. Τέσσερις νότες, έχουμε μία Ιερά Τετρακτή. Εδώ έχουμε. Είναι η πρώτη νότα που γεννήθηκε σε κοσμικό επίπεδο και η πρώτη ολοκλήρωση της δεκάτης, η πρώτη ολοκλήρωση της Ιεράς Τετρακτής στον Ντό. Εκεί που γεννήθηκε τον Ντό, ολοκληρώθηκε η πρώτη Ιερά Τετρακτής. Αν τα πάρουμε ανάποδα ανεβαίνοντας, έχουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις και μία πέντε το βρίσκουμε τον Ντό. Μία νοτούλα παραπάνω μας πάει και χάνουμε τον μαθηματικό κανόνα της Ιεράς Τετρακτής. Χάνουμε την τετραγωνική ρίζα δηλαδή. Αυτό ήταν μαθηματικά. Ήταν μία μαθηματική εξίσωση στην Αρχαία Ελλάδα. Μάθαινε ο άνθρωπος να σκέφτεται με αυτό το πράγμα. Με τον άλλο τρόπο που διδάσκουν σήμερα στη μουσική, δεν μπορείς να σκεφτείς. Μπερδεύεσαι. Γιατί ο τρόπος που σκέφτεσαι, σκέφτεσαι φυγοκεντρικά. Και μέχρι να ολοκληρωθεί το χωροχρονικό συνεχές της δεκάτης, έχεις όλο το χρονικό περιθώριο να πλάσεις σκέψη, να δημιουργήσεις σκεπτομορφή, να αποφασίσεις και να πράξεις, να δημιουργήσεις υλικό αποτέλεσμα. Αυτό που λέει σήμερα ο νόμος της φυσικής, της κβαντικής, ότι η σκέψη παράγει ύλη. Αυτό είναι.